Ένα άρθρο το οποίο κατακεραυνώνει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και υποστηρίζει ότι οι νικητές από τη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας είναι η Μόσχα και το Πεκίνο, φιλοξενεί η αμερικανική εφημερίδα The Hill. Το εκπληκτικό άρθρο έχει τίτλο «Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορεί να μην λειτουργήσουν». Το άρθρο γράφει μεταξύ άλλων: «Οι δυτικές κυρώσεις, οι οποίες έχουν συγκριθεί με οικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής, είναι δίκοπο μαχαίρι. Επιδιώκεται να προκαλέσουν πόνο στη Ρωσία, αλλά επιβάλλουν και κόστος σε όποιον τις επέβαλε». Η Δύση βρίσκεται σε παγίδα, διότι αυξανόμενες τιμές των εμπορευμάτων έχουν αυξήσει το ρωσικό εισόδημα, μόλον ότι ο όγκος των εξαγωγών έχει μειωθεί. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η διαταραχή στις αλυσίδες εφοδιασμού έχουν εντωμεταξύ προκαλέσει το χειρότερο μήνα από το κράχ του COVID το Μάρτιο του 2020, ακόμα και για τη Wall Street. Και συνεχίζει τονίζοντας: «Και μέσω των αντικυρώσεων η Ρωσία θα μπορούσε να εντείνει αυτό το αποτέλεσμα». Τους δύο πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία, εκείνοι που επέβαλαν τις κυρώσεις βοήθησαν ειρωνικά τη Ρωσία να διπλασιάσει σχεδόν τα έσοδά της σε περίπου 62 δισεκατομμύρια ευρώ από την πώληση ορυκτών καυσίμων σε αυτές. Χωρίς να φταίνε αυτοί, οι πραγματικοί χαμένοι από τη σύγκρουση Ρωσίας-ΝΑΤΟ δυστυχώς είναι οι φτωχότερες χώρες, οι οποίες φέρουν το κύριο βάρος των οικονομικών επιπτώσεων. Καταλήγοντας, αναφέρει πως η στρατιωτική επιτυχία της Ρωσίας είναι αρκετά πιθανή και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να βλάψουν σοβαρά τη ρωσική οικονομία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, θα υπονόμευαν και θα έβλαπταν το ελεγχόμενο από τη Δύση παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που πρέπει υποτίθεται να προστατεύσουν, και ο τελικός νικητής θα ήταν η Κίνα.